διατροφή των αρχαίων. Σήμερα, οι περισσότεροι γιατροί προτείνουν το βραδινό μας γεύμα να είναι ελαφρύ και να το καταναλώνουμε πριν από τις 8. Κι όμως, για τους αρχαίους, το δείπνο ήταν το βασικό γεύμα της ημέρας και το έτρωγαν μόνο μετά τη δύση του ηλίου. Μάλιστα, αυτό το γεύμα ήταν πολύ πλούσιο και συνοδευόταν και από επιδόπια, τα λεγόμενα τραγήματα, που μπορεί να ήταν φρούτα φρέσκα ή ξηρά, κυρίως σίκα, καρύδια, σταφύλια ή γλυκά με μέλι. Το μεσημέρι συνήθιζαν να τρώνε ψάρια, όσπρια ή πρόχειρα φαγητά, όπως ψωμί, τυρί, ελιές, αυγά, ξηρούς καρπούς και φρούτα. Μία τροφή που δεν έλειπε ποτέ από το τραπέζι τους ήταν το κρέας. Οι αρχαίοι έδιναν ιδιαίτερη προτίμηση στο μοσχάρι και στο χοιρινό, ενώ σπανιότερα τρώγαν αρνί και κατσίκι. Επίσης, αγαπούσαν πολύ και το κυνήγι, κυρίως τις τσίχλες, τα αρτίκια και τα ελάφια. Μάλιστα, για να είναι μαλακά τα κρέατα, κάναν ό,τι κάνουμε εμείς τώρα. Τα μαρίναν πρώτα με λαχανικά. Άλλη μια αδυναμία τους ήταν τα θαλασσινά και τα όστρα. Ενώ από τα ψάρια προτιμούσαν τις τσιπούρες, τα μπαργούνια, τις σαρδέλες και φημισμένα χέρια της κοπαΐδας, καθώς και τα παστά ψάρια, που δεν έλειπαν σχεδόν ποτέ από το τραπέζι τους. Καθώς ήταν πανάκριβες μεζές, αφού το καθένα από αυτά στήχιζε όσο περίπου ένα γουρνόπουλο. Οι τσιπούρες και τα μπαργούνια θεωρούνταν κατεξοχή φαγητό πλουσίων, ενώ οι σαρδέλες ήταν το συνηθισμένο πιάτο των φτωχότερων. Η τιμή της σαρδέλας, μάλιστα, λειτουργούσε ως βαρόμετρο για την αγορά τροφίμων στην Αθήνα. Στο μενού τους θέση είχαν και τα όσπρια, όπως τα φασόλια, οι φακές και τα ρεβίθια, ψημένα, τα μπιζέλια και τα κουκιά σε πουρέ. Ένα από τα εδέσματα που φαίνεται πως αγαπούσαν πολύ σύμφωνα με τις πηγές ήταν και τα σαλιγκάρια. Μάλιστα, οι κριτικοί έτρωγαν από την εποχή του Μήνα. Ιδιαίτερη ζήτηση είχαν και τα λαχανικά, τα οποία οι αρχαίοι καλλιεργούσαν στους κήπους τους, με προτίμηση στον αρακά, στις εγκινάρες, τα βλήτα, στο σέλινο, στον άνυφο και στο δυόσπι. Από τα πιο αγαπημένα προϊόντα των αρχαίων, πάντως, ήταν τα αγγούρια και τα σίκα. Άλλα χορταρικά όπως τα μανιτάρια, το μάραθο, τα σπαράγια, ακόμα και τις τρυφερές τσουκνίδες, τα αναζητούσαν στις ακροποταμιές και στα χωράφια. Κάθε γεύμα φυσικά το συνόδευαν με κρασί. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν άλλου είδους αλκοόλουχα ποτά και φυσικά το ελαιόλαδο δεν έλειπε ποτέ από το τραπέζι, ειδικά των αρχαίων Αθηναίων που το θεωρούσαν δώρο της θεάς Αθηνάς στη χώρα τους, στην πόλη τους. Πάντως, είχαν μεγάλη αγάπη στο ψωμί. Έφτιαχναν μάλιστα αρκετά είδη, μέχρι και λαγάνες, με τα οποία συνόδευαν την απαραίτητα κάθε γεύμα τους. Υπήρχαν σιμιδαλένια άρτη, ψωμί από χοντράλευρο, ψωμί από διάφορα γεννήματα, από ένα είδος σικάλης της Αιγύπτου και ψωμί από κεχρί. Στο κάθε είδος έδιναν μια διαφορετική ονομασία ανάλογα με τον τρόπο ψησίματος. Τέλος παρουσίασης.